Στον Α επέστρεψε ο Μικρούτσικος μετά από μια εβδομάδα που ήταν άρρωστος και πάμε να δούμε πώς τον υποδέχτηκε η Κατερίνα, τι απάντησε ο ίδιος στα σχόλια που του λέγανε ότι πεθαίνεις και τέλος να κλείσουμε με το σχολιασμό του που έκανε με τον τζακωμό της Άντζελας Δημητρίου με την κόρη της, μιας και ο ίδιος έχει παιδί και στο παρελθόν νομίζω ο γιος του δεν είχε πει και τα καλύτερα για τον ίδιο. Για να ξεκινήσουμε όμως με την καινούριου. Τι κάνετε, κουράστηκα. Τι μου λες τέτοια. Καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές. 5η 8 του Φλεβάρι 10 και 3 πρώτα λεπτά. Περαστικά. Ένα χειροκρότημα για τον παιδί μας. Έλειψες. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι καλά. Ξεκουράστηκα. Επειδή είπες κουράστηκα, εγώ ξεκουράστηκα. Καλά, εγώ κουράστηκα κατά τη σκάλα. Ξεκουράστηκες, μας έβλεπε. Κατερινιό, κοίταξε το, Άμα κουράστηκες επειδή κατέβηκες και κατέβηκες, όχι ανέβηκες στις σκάλες, κάτι συμβαίνει, έτσι. Μην αγχώνεσαι, μην στεναχωριέσαι, φάει σωστά. Σας έβλεπα, ναι. Μόνο εμάς. Κατά κύρια πλευρά. Δεν σας μπορώ. Κάχτε τα να τελειώνουμε, δεν γίνεται. Έκανα ζάπινγκ, αλλά κατά κύρια πλευρά έβλεπα εσάς και χαιρόμουν με την παιγνιώδη αυτοαναφορικότητά σου. Άρα το χαρακτηρισμό παιγνιώδη, δηλαδή είναι, πώς να σου πω, σαν παιχνιδάκι, έτσι. Θα το πω, αν και δεν περιμένα, μου λείψες. Δεν περιμένα να το πω. Λοιπόν, πάλι. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Λοιπόν, γι' αυτό είναι νούμερο ένα. Για πάμε να δούμε τι είπε για την υγεία του. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Και... Πάντως, επειδή έχουν αναφερθεί, δηλαδή υπήρχαν δύο λογικές στα δημοσιεύματα. Η μία ότι πεθαίνω, μέχρι και αυτό εντατική. Όχι, δεν ακούω. Όχι, σου λέω ότι υπάρχουν τώρα με παιδιά, με κείμενα, δεν πεθαίνεις. Δεν θέλει μόνο. Και η άλλη άποψη. Ναι, και... Η αλήθεια είναι πάντως ότι κι εγώ τρεις φορές έχω κολλήσει φέτος τη γρήπη. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πρώτη φορά. Είχα συνηθίσει να αρρωσταίνω μια φορά το χρόνο. Έτσι, αποκτάς ανοσία και ήσουν μια χαρά. Φέτος τρεις φορές. Λογικά από τα νύψια μου. Η άλλη άποψη. Ότι το κάνω γιατί έφυγα ή θα φύγω ή το ένα ή το άλλο. Παιδιά, υπάρχει και η χρυσή τομή να αρρωστήσει ένας άνθρωπος και οι συνεργάτες του να νοιάζονται. Και αυτό έχει ακουστεί έτσι, ότι φεύγει από την Κατερίνα, θα είναι δίπλα στον Τσούρο. Για να δούμε τι αλχημίες θα γίνουν του χρόνου. Και να το ευχαριστήσω. Ας πάρουμε αυτή την απλή φύση των πραγμάτων. Τον κύριο Πλουμίδη θέλω να ευχαριστήσω. Τον γιατρό του Νίκου, της εταιρείας, ο οποίος. Πραγματικά, χωρίς να πάω νοσοκομείο, ήταν σαν να έχω πάει νοσοκομείο. Τέλεια, σιδερένια. Σιδερένιος, Αντρέα. Έτσι, και η υγεία σε όλους, δεν το συζητάω. Σαν την υγεία δεν είναι τίποτα. Και η Κατερίνα νοσηλεύτηκε, πήγε να δει ένα γιατρό, δεν αισθανόταν καλά. Το είδατε που έφυγε άρον-άρον από την εκπομπή. Καλά είναι και αυτή, λαχανιασμένη βέβαια. Φαντάζομαι ότι κοιτάνε οι καλύτεροι γιατροί. Πάμε να κλείσουμε με. Το σχολιασμό του Μικρούτσικου για την Άντζελα Δημητρίου που έχει τσακωθεί με την κόρη της. Έχετε δει τα δημοσιεύματα. Πάμε να δούμε τι τον έκανε έξαλλο. Πολύ μεγάλη επιτυχία και καλά έκανε και την έκανε. Γιατί τον Γιάννη τον πιάνει και το αντανακλαστικό. Δουλεύει στο περιοδικό, μην του κατηγορήσουμε το περιοδικό. Δούλευες. Έχει φύγει από το περιοδικό. Δούλευες. Εγώ όποτε σε έβλεπα μαζί με, με τον Νίκο σε έβλεπα. Λοιπόν, ένα λεπτό, το είπα αυτό παρενθετικά. Υπάρχει περίπτωση ένας γονιός να σκεφτεί ότι θα βγάλει στα περίπτερα και στα μανταλάκια τη σχέση του με το παιδί. Θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο. Μόρα και δικαστήριο αν πάει, θα πάει σιωπηλά. Εδώ έχουμε φανφάρα αυτή την ιστορία. Την έχουμε κεντρικό εξώφυλλο ενός περιοδικού και κεντρικό θέμα τόσων άλλων εκπομπών. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και όπως λέει πολύ σωστά ο Νάσος, συμπίπτει και με μία πρεμιέρα. Άξι, δεν έχει να κάνει μόνο από μεριά της Άντζελας. Και η κόρη της έχει βγάλει, έτσι έχει κάνει stories στο Instagram, που απαντάει, κάνει, δείχνει. Οπότε, τι άλλο, τα κουτσομπολίστικα, τα ρεπορτάζ, το έχουν πάρει όλο και το κάνανε τεράστιο θέμα. Και όλοι ανέξοδα και ανέτια θα έλεγα εγώ. Ναι. Και το ανέτια βάζω και εισαγωγικό γιατί ναι. Υπάρχει πίκρα πίσω από αυτό. Ασχολιόμαστε με αυτή την ιστορία. Με το μαγαζί, με την κόρη, με το γαμπρό και με την Άντζελα. Παιδιά,
Θα τσακωθώ με το γιο μου και θα το κάνω πρωτοσέλιδο. Έγινε όμως. Στην Αμερική γίνεται. Με την Britney Spears. Άσε με τώρα με την Αμερική. Όποτε θέλεις μου λες. Εκεί όντως έχει δίκιο αυτό που λέω. Την Πανανία. Η Britney Spears με τον πατέρα της. Το κάνεις ποτέ εσύ. Είναι παγκόσμιο θέμα. Να σου με τα παιδιά σου. Εσύ Γρηγόρη με τα παιδιά σου. Ο μέσος τηλεθεατής με τα παιδιά του μέσα από μια σύγκρουση κάποιων συμφερόντων να το βγάλει βούκινο. Περίμενε, τόσο καιρό μας έλεγε. Εγώ είμαι σίγουρος πολλοί κόσμος έτσι, παρακολουθεί και ενδιαφέρεται να δει τι έγινε έτσι, ως κατίνες που είμαστε. Στη γειτόνισσα θα έλεγα εγώ, πόσο μάλλον σε ένα δημόσιο πρόσωπο που είναι η Άντζελα Δημητρίου. Έτσι, και γιατί έχει τσακωθεί με την κόρη της, να μάθουνε. Είχα να κάνω να προετοιμάσω το μαγαζί μου και να δώσω τόπο στην οργή ή να δώσω τροφή σε, σε δικηγόρους να το λύσουν μεταξύ τους. Όσο καιρό ένθεν και ένθεν. Τα θέματα, μας έλεγε σιγά το ρεπορτάζ και σιγά το ρεπορτάζ. Αντικειμενικά λοιπόν αυτό. Ξεκίνησα ότι ο Νίκος έκανε μεγάλη επιτυχία. Δεν το λέει για τον Νίκο. Δεν σου μιλάω γι' αυτό. Σου μιλάω ότι. Ούτε γιατί το κάνουμε εμείς. Λέω γιατί το κάνει η Άντζε. Γυρίσανε με τσακωμούς έτσι στον Αλφα. Αυτά, εντάξει, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, έτσι μια μητέρα να είναι τσακωμένη με το παιδί της, έτσι, μακάρι να τα βρουν γρήγορα και να είναι καλά και αγαπημένοι. Αυτά από τον Αλφα, επιστρέφω με Λιάγκας, ο οποίος για πρώτη φορά στα χρονικά σχολίασε τα γραφικά του Ευαγγελάτου και θα κλείσουμε στο τέλος με... Πάλι Λιάγκας, ο οποίος απάντησε στην επίθεση Βελόπουλου. Τα λέμε σε λίγο ξανά με νέο βίντεο.